Να μάθουμε τα νέα στο μέτωπο της εξέλιξης της υγείας του μικρού Μίνωα και αναφέρομαι στην 10 ημερών φώκια τότε που είχε βρεθεί, βλέπουμε χαρακτηριστικές φωτογραφίες, αρχές Νοεμβρίου στα παράλια της Κρήτης, μεταφέρθηκε στην Αθήνα, ταξίδεψε προκειμένου βέβαια να βρεθεί στην αγκαλιά της ΜΟΜ, των ειδικών, των εθελοντών της εταιρείας, για να γίνω πιο συγκεκριμένος για τη μελέτη και προστασία της μεσογειακής φώκιας. Θέλω να πάμε, και είναι χαρά μας, τα έχουμε ξαναπήξει στο παρελθόν, στον κύριο Κίμων Κοεμτζόπουλο, βιολόγο της εταιρείας για τη μελέτη και προστασία μεσογειακής φώτας ΜΟΜ. Τι κάνετε, καλησπέρα από Κρήτη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολύ καλά εσείς, δόξα τω. Είμαστε καλά, να σας ευχαριστήσω θερμά για την τοποθέτησή σας. Θέλουμε να μάθουμε νέα αναφορικά με την υγεία του Μίνωα. Να ξεκινήσουμε λίγο από τα βασικά. Κοιτάξτε, ο Μίνωας πάει πολύ καλά στην υγεία του. Ενώ ήρθε σε αρκετά μικρή ηλικία και με πολλά προβλήματα, συγκεκριμένα ο αιματοκρίτης του ήταν από τους χαμηλότερους που έχω δει και οι ελπίδες ήταν μειωμένες για την επιβίωσή του. Έδειξε δίψα για ζωή και σταθεροποιήθηκε αρκετά γρήγορα και μπήκε στο πρόγραμμα. Ήταν ένα δύσκολο περιστατικό, ωστόσο θέλω να σταθούμε λίγο και στην άμεση ανταπόκριση των αρχών, των εθελοντών και των πολιτών που κινητοποιήθηκαν και νομίζω ότι αυτά τα πρώτα λεπτά και κινητοποίησαν καθοριστικά. Αν είχαν καθυστερήσει λίγο, ίσως μιλούσαν πάνω σε μια διαφορετική βάση. Το πιθανότερο θα έλεγα. Η αλήθεια είναι ότι ναι, σε τέτοιες περιπτώσεις αυτό είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε. Μια γρήγορη ανταπόκριση με ανθρώπους που επικοινωνούν άμεσα μαζί μας και ακολουθούν οδηγίες. Και οι αρχές ήταν απόλυτα συνεργάσιμες και οι πολίτες που το βρήκανε. Και ένας τοπικός σύλλογος για την προστασία της θαλάσσης χελώνας και γενικότερα της πανίδας περιοχής και της άγριας πανίδας, με τον οποίο συνεργαζόμαστε στη Σιτία, αντέδρασε εξαιρετικά και αυτό το ζώο έφτασε στα χέρια μας εγκαίρως, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει τη θεραπεία του εγκαίρως και να επιβιώσει. Κύριε Κοεμτζόπουλε, και να είναι πλέον, παρακαλώ. Για ποιους λόγους το φωκάκι, αν μου επιτρέπετε έτσι και το υποκοριστικό, έφτασε σε αυτή την κατάσταση αρχικά? Ωραία. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό συμβαίνει αυτή την εποχή γιατί η μεσογειακή φώκια γεννάει τα μικρά της σε θαλασσινές πηλιές με παραλία μέσα, ώστε τα μικρά να είναι προστατευμένα. Όταν όμως η μητέρα του μικρού λείπει για να τραφεί σε μια κακοκαιρία, όταν φουσκώσει θάλασσα, μπορεί να πλημμυρίσει η σπηλιά και το νερό να τραβήξει έξω το μικρό, το οποίο λόγω του νεαρού της ηλικίας του να μην μπορεί να κολυμπήσει αντίθετα στο ρεύμα και να παρασυρθεί. Δυστυχώς αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρούμε από την αρχή της οργάνωσης και γι' αυτό το λόγο ξεκίνησε και το πρόγραμμα περίθαλψης, γιατί αυτό είναι κάτι που συμβαίνει κάθε χρόνο αυτή την εποχή που γεννιούνται τα μικρά. Το ευχάριστο είναι ότι ο κόσμος έχει το νου του και τα παρακολουθεί. Αν δει κάποιο μικρό φωκάκι σε παραλία μόνο του, ναι, αμέσως του κινεί την περιέργεια και παίρνει τηλέφωνο στις περισσότερες περιπτώσεις και αντιδράμε σε αυτό. Θέλω να μου πείτε λίγο πόσο εύκολο είναι για μία μικρή φώκια που έχει περάσει αυτό που έχει περάσει να επιστρέψει στο φυσικό της περιβάλλον. Και πόσο γρήγορη θα είναι και η ανταπόκριση σε αυτό το νέο περιβάλλον. Κοιτάξτε να δείτε, όταν το φωκάκι φτάσει πλέον στα χέρια μας, ξεκινάει το πρόγραμμα περίθαλψης. Αυτό έχει κυρίως να κάνει με την σταθεροποίηση της υγείας του και μετά στη συνέχεια την διατροφή του. Είμαστε πολύ τυχεροί που αυτό το ζώο είναι ένα ζώο το οποίο σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται στο ένστικτό του και όταν πλέον βγει στη φύση, τα μικρά σε πολύ μεγάλο ποσοστό που απελευθερώνουμε στην ηλικία περίπου των 4 μηνών, που θα ήταν και η ηλικία που θα αποχωριζόντουσαν την μητέρα τους, αντιδράνε πολύ καλά και πολύ γρήγορα μαθαίνουν να κυνηγάνε ζώα, τα οποία στο παρελθόν έχουμε παρακολουθήσει με πομπό GPS. Βλέπουμε ότι όχι μόνο επιβιώνουν και τρέφονται, ταξιδεύουν, εξερευνούν και σε περιπτώσεις τα έχουμε δει και σε κάμερες που παρακολουθούμε να χρησιμοποιούν σπηλιές που είναι κλασικές φωκοσπηλιές, ας πούμε, και να εντάσσονται στον φωκοπληθυσμό. Έχουμε να κάνουμε με ένα σπάνιο είδος, δηλαδή η διαχείρισή του πρέπει να είναι κάπως ξεχωριστή, διαφορετική και παρόμοια περιστατικά πρέπει να μας ανησυχούν.
Πρόκειται για ένα πολύ σπάνιο είδος. Πρόκειται για το σπανιότερο είδος φώκιας του πλανήτη. Και το μόνο είδος φώκιας ή πτεριγιόποδου που ζει στην Μεσόγειο, με όχι πάνω από 800 άτομα παγκοσμίως, από τα οποία πάνω από το 50% ζει στην Ελλάδα. Δηλαδή τα 450 ζώα του είδους ζουν στην Ελλάδα από τα 800 παγκοσμίως. Επομένως, η χώρα μας φέρει και μια ευθύνη για αυτό το ζώο. Και ναι, η κάθε περίπτωση μεσογειακής φώκιας που έρχεται στην περίθαλψη είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση και μια περίπτωση που χρειάζεται χειρισμό πάντα λεπτό και πάντα με πολύ μεγάλη προσοχή. Μπορεί να επιτευχθεί. Μπορεί να πάρει πάρα πολλά στραβά. Πολλά στραβά, έχετε δίκιο. Μπορεί να επιτευχθεί αναπαραγωγή σε περιβάλλον εχμαλωσίας εντός εισαγωγικών. Όχι. Α. Ναι, είναι ξεκάθαρο, νομίζω. Όχι. Είναι ξεκάθαρο. Ένας μεγάλος λόγος είναι για πολλά ζώα σε εχμαλωσία που δεν μπορούν να γίνει η αναπαραγωγή. Η αναπαραγωγή σε εχμαλωσία είναι ένας παράγοντας είναι το στρες, για παράδειγμα. Υπάρχει δέσιμο ανάμεσα σε μία φώκια και σε ένα εθελοντή που για δύο μήνες βρίσκονται έτσι σε στενή επαφή καθημερινή? Δεν ξέρω πώς είναι το δέσιμο. Έχουμε αυτές τις απορίες. Το βασικότερο είναι, για να μην παρεξηγήσει ο κόσμος, να ξέρουμε ότι οι εθελοντές δεν έρχονται σε επαφή με τη φώκια. Οι εργαζόμενοι της ΜΟΜ έρχονται μόνο σε επαφή με τη φώκια. Οι εργαζόμενοι, το αλλάζω. Οι εργαζόμενοι λοιπόν, να έρχονται έτσι σε ένα δέσιμο, δημιουργείται ένα δέσιμο. Ένα δέσιμο, δεν θα το έλεγα ακριβώς δέσιμο. Θα έλεγα ότι θέλει σίγουρα το ζώο να σε εμπιστεύεται, ώστε να μην στρεσάρει και να τρώει και να μεγαλώνει και να ακολουθεί την πορεία του προς την απελευθέρωση. Γιατί πάλι το στρες, αν το ζώο δεν σε εμπιστεύεται, μπορεί να του προκαλέσει διάφορα προβλήματα στην ανάπτυξή του. Αλλά προσπαθούμε πάντα να αποφεύγουμε υπερβολική επαφή με τα ζώα. Δηλαδή, προσπαθούμε να είναι τα τυπικά. Μπαίνουμε, ταΐζουμε, βγαίνουμε. Η εξέταση γίνεται όσο πιο γρήγορα γίνεται. Καταλαβαίνετε, θέλω να πω, τέλος πάντων. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, προσπαθούμε να ελαχιστοποιούμε την επαφή που έχουμε με τα ζώα, ώστε να μην αναπτύσσουν ιδιαίτερη. Είναι πολύ, πολύ ξεχωριστό το συνέστημα το οποίο προκαλείται, κύριε Κοεμτζόπουλε, μέσα από την παρουσίαση αυτών των θεμάτων. Ξέρετε, η δημοσιογραφία, το ρεπορτάζ έχει και αυτή την πλευρά. Έχει και αυτά τα ξεχωριστά θέματα, έχει αυτούς τους πρωταγωνιστές. Μεταξύ αυτών είστε κι εσείς. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά με την επιστροφή του Μίνουα στο φυσικό του περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή πόσα φωκάκια έχετε εκεί στην εταιρεία, στον οργανισμό σας? Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο αγοράκια. Ναι. Τον Μίνουα και τον Ερμή. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Γεια και χαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Κοεμτζόπουλε.